Οι πρόορες γεννήσεις στη χώρα μας κατά το 2012 ανήλθαν σε 1.200 περίπου. Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά μόνο σε νεογνά που γεννήθηκαν πρώτης 32ης εβδομάδας κοιήσεως, ενώ αντίστοιχα ο αριθμός όλων συνολικά των πρόορων γεννήσεων ανέρχεται σε περίπου 4.860 γεννήσεις. Ο βασικότερος κίνδυνος για την υγεία των νεογνών και δι' αυτών των άτυχων πρόορων που δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν την εδωμήτρια ανάπτυξή τους είναι ο ιός RSV. Στην Ελλάδα, σε επιδημιολογικές μελέτες βρέθηκε ότι περίπου το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού εισαγωγών παιδιών ηλικίας 2 εβδομάδων έως 24 μηνών σε νοσοκομεία αφορούν λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και οφείλονται στο συγκεκριμένο ιό. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί σε παγκόσμια κλίμακα συγκεκριμένη προληπτική αγωγή για τα άτυχα αυτά πρόωρα νεογνά κάτω των 32 εβδομάδων, αλλά και για τα μεγαλύτερα πρόωρα 33 έως 35 εβδομάδων. Οι αριθμοί των πρόωρων γεννήσεων είναι σαφώς αυξημένοι και αποτελούν ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και πρόληψης, διότι το πιθανό μελλοντικό κόστος της νοσηλείας αυτών των νεογνών λόγω της ανοσολογικής τους ανεπάρκειας δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σημαντικά μειωμένη δαπάνη που θα έχει η εφαρμογή της προληπτικής αυτής αγωγής για τον πληθυσμό των άτυχων πρόωρων νεογνών. Το θέμα έφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής Πιερίας Γιώργος Κωνσταντόπουλος για να πάρει απάντηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά σαν πολιτική. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Έχω υποχρέωση όμως όχι σαν πολιτικός, αλλά σαν παιδίατρος και σαν καθηγητής ιατρικής, υπηρετώντας αυτόν τον χώρο πολλά χρόνια και ακολουθώντας το δόγμα και του καθηγητού μου και μέντορά μου, του καθηγητού παιδιατρικής, του κ. Κασίμου, που έλεγε ότι εμείς παιδίατροι πρέπει να είμαστε δικηγόροι των νεογνών και των παιδιών στον κόσμο των ενηλίκων. Και ξέρω τις ευαισθησίες σας, τις μεγάλες ευαισθησίες σας σε αυτόν τον τομέα, ότι πρέπει να προλάβουμε. Και η επίκαιρη ερώτηση αυτό έχει να καταδείξει, ότι πρέπει να προλάβει να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές, να δοθούν οι οδηγίες αυτές, ώστε να προλάβουμε τον Οκτώβριο μήνα τα παιδιά αυτά να είναι καλυμμένα, τα πρόωρα νεογνά, τα οποία τότε θα γεννηθούν ουσιαστικά και θα είναι η εποχιακή έξαρση του ιού, να καλυφθούν με το μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί και στη χώρα μας, και θα σας αναλύσω μετά το όφελος του και το δημοσιονομικό όφελος το οποίο υπάρχει και τα άλλα στοιχεία. Προς το παρόν σας καταθέτω τόσο τις κατευθύνσεις γραμμές της Ελληνικής Νομολογικής Εταιρείας, τα άρθρα του περιοδικού Pediatrics, όσο και την επίκαιρη εργασία της κ. Γαφρίλη για τον αναπνευστικό συγκυτριακό ιό. Όλα τα στοιχεία μας καταθέσατε, θα τα παρουσιάσω από τα βατικά της Βουλής, θα πάρουμε και τα δώσουμε στην αρμόδια επιτροπή μόλις συνεδριάσει άμεσα, για να έχει τα στοιχεία τα οποία μας είπατε. Και εφόσον μπορώ εγώ να βγάλω και μια πιο επίγουσα εγκύκλιο, γιατί μου ενημερώσουν ότι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί είναι συγκεκριμένη και δεν μπορώ να την προσπεράσω. Εάν όμως μπορώ εγώ να κάνω και κάτι ακόμα πιο γρήγορο, σας λέω θα το κάνω, διότι όντως αυτά τα οποία λέτε είναι αληθή και η πολιτική μας βούληση είναι πράγματι όλα τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα πρόωρα. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ πρόωρο παιδί ήμουνα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά που γίνονται πρόωρα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε θέματα υγείας, ποτέ δεν παίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την ευαισθησία σας, κυρίως αυτή εδώ. Ξέρετε ότι αυτή η επίκαιρη ερώτηση έχει αναβληθεί τρεις φορές και είναι προς τιμή σας ότι βρίσκεστε εδώ, κατανοώντας την επικαιρότητά της εν ώψη της εποχιακής εμφάνισης του αναπνευστικού συγκυτριακού ιού και που πραγματικά θα οδηγήσει σε μονάδες ιατρικής νοσηλείας νεογνών. Εκατοντάδες νεογνά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους και θα γεννηθούν, ιδιαίτερα αυτά τα οποία θα γεννηθούν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και τους χειμερινούς μήνες. Οι κατευθυντήριες γραμμές, κύριε Υπουργέ, σας και αυτό σας παρέδωσα τόσο της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής όσο και όλων των Ακαδημιών Παιδιατρικής της Ευρώπης, σας τις παρέδωσα. Θέλω να σας επισημάνω και απλώς να σας πω ότι όντως το μονοκλονικό αντίσωμα αυτό μειώνει τις νοσηλίες, ελαττώνει τη διάρκεια της λίμωξης, μειώνει την κατανάλωση πόρων κατά την νοσηλεία, μειώνει την ανάπτυξη χρόνιας αναψηφιστικής νοσηρότητας, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο νησιμότητας. Θέλω να σας πω μόνο ότι πέρσι στις ΗΠΑ πέθαναν γύρω στα 500 νεογνά από τον αναπνευστικό συγκυτριακό ιό, πρόωρα νεογνά, μόνο στις ΗΠΑ. Μειώνει τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής παιδιών και οικογενειών, μειώνει την οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας.